Χριστόφορε, να σου πω κάτι! Βράζεις και εκείνα. ξέρεις τι ζυμαρικά τρώνε στο Βόρειο Πόλο? Τι ζυμαρικά τρώνε στο Βόρειο Πόλο, Βασίλη? Ζυμαρικά πιγκουίνι! Κατάλαβα το χιλιγκουίνι. Του The After School Show και θα το γίνουμε εδώ στην UPTV. Φαίνεται εδώ κάπου. Τι εννοούμε όταν λέμε UPTV The After School Show? Μπαίνουμε στο youtube.com, εύκολο είναι μέχρι να το ξέρεις. Μπαίνουμε μέσα στην ιστοσελίδα youtube.com, έτσι. Και πάμε στο κομμάτι που λέει αναζήτηση. Στην αναζήτηση πατάμε, προσέξτε, πατάμε UPTV, ξεχωριστά. Πατάμε αυτό ακριβώς. Κάνουμε αναζήτηση και το πρώτο κανάλι που θα μας βγάλει, το πρώτο κανάλι, παίρνουμε μέσα, ερχόμαστε σε αυτό εδώ το κομμάτι και πατάμε εγγραφή. Ερχόμαστε δηλαδή εδώ πέρα στην άκρη, πατάμε εγγραφή. Μόλις πατήσουμε τα στοιχεία του mail μας, κατευθείαν γινόμαστε συνδρομητές στο κανάλι UPTV. Σήμερα, μιας που κάνουμε το πρώτο επεισόδιο για το 2017, κάνε! Καλή χρονιά από το UPTV και το Διάπτα School Show. Ο Τίτος! Καλή χρονιά και σε εσένα, Τίτο, από το... Ο Άκης με την κάμερα κλασικά και η γάτα του Τίτου. Σήμερα τι θα κάνουμε, σήμερα είπαμε να δούμε κάποια βιντεάκια από την κατασκήνωση. Να θυμηθούμε κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν από το 2012, το μακρινό 2011-12 εκεί πέρα. Θα κάναμε μια μεγάλη ανασκόπηση στη σελίδα μας και όλα τα βιντεάκια που έχουμε. Ακριβώς. Πρέπει να πάμε στο πρώτο μας βιντεάκι. Το πρώτο μας βιντεάκι που είναι το πέμπτο βιντεάκι σε σειρά. Έχουμε ένα top 5 λοιπόν. Το πέμπτο βιντεάκι είναι η υπουργειολοκαταριότητα. Ο Λάμπρος. Τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, στο πέμπτο βιντεάκι. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Πάμε να το παρακολουθήσουμε λοιπόν, είναι... είναι ο κουρές Σεβίλης που κάνει ο Χριστόφορος στον Βασίλη και στον Λαύρο. Ο κοινοτάρχης και νομίζω και ο Μαντάρχης. Νομίζω μέσα στο πλάνο βρίσκεται και η Σέβη Χατζή και η Δέσποινα Χατζή. Σε αυτό το σημείο... Είναι αλέγγια. Ναι. Σε αυτό το σημείο... θα ήθελα... πίσω από αυτό το βιντεάκι υπάρχει μια ιστορία την οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ιορδάνης, ο οποίος θα μας την πει τώρα και θα συνεχίσουμε την προβολή. Εκείνη τη χρονιά ήμουν βοηθός του Λαύρου. Και... ο Λάμπρος, να διευκρινίσουμε, είναι ο Μαντάρχης που βρίσκεται δίπλα στον κοινοτάρχη. Τον Μπογιά. Μπογιά. Τον Βασίλη Παπαγρηγορίου. Παπαγρηγορίου Μπογιά. Μπογιάς για τον Άλπολη. Και εκείνη τη χρονιά ήμουν ο βοηθός και είχα ψήσει τους κατασκηνωτές του να βρωμίσουμε λίγο το σπιτάκι. Οπότε ο Λάμπρος βγήκε πιο βρώμικος ο Μαντάρχης. Αλλά έχω γλιτώσει την υπουργειολοκαθαριότητα. Στην UPTV έχουμε την υπουργειολοκαθαριότητα λοιπόν. Κάνουμε μια επιθεώρηση το πρωί ή ομάδα ψυχαγωγίας και ανά τρεις ημέρες βγαίνει το πιο βρώμικο σπιτάκι. Το πιο βρώμικο σπιτάκι και ο κοινοτάρχης του πιο βρώμικου σπιτακίου παθαίνουν αυτό που βλέπουμε στο βίντεο. Που λέγεται Κουρέσεβιλς, που είναι ένα μείγμα με κέτσαπ, μουστάρδα, αλεύρι, ξύδι και αυτό εδώ βγαίνει πάρα πολύ δύσκολα, μυρίζει υπέροχα. Είναι απολαυστικότατο. Για αυτούς που το κάνουν και για τους άλλους είναι. Αλλά μετά δεν είναι. Ναι, απολαυστικό αυτό θα μπορούσε να είναι μόνο για τον Τζόρνταν. Ωραία, λοιπόν. Άρα το πρώτο μας βιντεάκι, όπως βλέπετε ο Χριστόφορος που μας δείχνει τα παιδιά. Νομίζω πάντως ότι ειδικά ο Βασίλης ο Παπαγρηγορίου έχει μια... Ο Βασίλης εδώ πέρα, ο Μπόγιας κοινός, έχει μια ιστορία στο θεσμό που λέγεται. Κάθε φορά που έχει εφαρμοστεί αυτός ο θεσμός στην περίοδο του, πάντα είναι το κεντρικό πρόσωπο. Μπορεί, επειδή θέλει τον κουρέα της Σεβίλης, να μην κουρεύεται από το σπίτι και... καλό ήταν, Βασίλη, καλό ήταν.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας βιντεάκι! Λοιπόν, πάμε στο νούμερο... 4! Λοιπόν, το νούμερο 4 είναι ένα βιντεάκι το οποίο είναι... από το μακρινό 2012! 2013, τελευταία χρονιά του Χάρη του Μασούρα είναι... Γεια σου Χάρη, ξαναπάμε! Γι' αυτό έχουμε βάλει και αυτό το βιντεάκι, το οποίο κάθε φορά που το βλέπουμε κλαίμε πάρα πολύ. Ήταν μια υπέροχη στιγμή, γιατί και στη Γιούπη κάποια στιγμή βρέχει. Βρέχει κάποιες φορές. Έτσι, κάποιες φορές βρέχει. Και λέμε τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, και όταν έχεις ωραία παρέα και ωραία ομάδα, τι κάνεις, κάνεις ένα live για όλη την κατασκήνωση. Αυτό εδώ το μικρόφωνο εκπέμπει σε όλα τα μεγάφωνα της κατασκήνωσης και είπαμε να πούμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Κάνε μας πεις τι θα έβασες. Ξέρω πως τα λόγια, ξέρω πως τα λόγια, τα λόγια βιάζουν τη σιωπή, βιάζουν τη σιωπή, με τη σιωπή. Μια πλαστική στιγμή, μια πλαστική εξαιρετικό το τραγουδάκι. Αλλά ξέρω και εμείς μας μέσα. Άννα ήταν και αυτό εκεί. Όχι, ναι, δεν έπρεπε να φαίνεται αυτό να είναι έτσι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και λοιπόν, αυτό το βιντεάκι, τι το πιο βιντεάκι είναι. Είναι το βίντεο νούμερο 3 στη σειρά των 5 και είναι το βίντεο που κέρδισε, το βίντεο κλιπ που κέρδισε φέτος την κατασκήνωση στην πρώτη περίοδο, είναι το σπιτάκι μου. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Μπράβο, Τίτο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μας συγκίνησε, ρε Τίτο, πάμε να το δούμε! Πάμε λοιπόν να φτάσουμε το στοχεύμα. Είναι ακριβώς ό,τι έχει να δώσει αυτό το σπιτάκι στην κατασκήνωση. Λέει I'm blue. I'm blue. Λοιπόν, επιλέξαμε ένα βιντεάκι λοιπόν, το οποίο έγινε πρόπερση, το καλοκαίρι του 2015, την δεύτερη περίοδο. Όπου μας ανακοινώθηκε σε μένα και τον Βασίλη, μια μέρα μας φώναξαν από τα μεγάφωνα να πάμε στο αρχηγείο. Και λέμε τι συνέβη. Λοιπόν, μου λέει η μέρα ο Βασίλης, μου λέει τι συμβαίνει, τι να μας στέλνουν. Άλλωστε δεν μας φωνάζουν και πάρα πολύ συχνά από τα μεγάφωνα, είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Και εμείς εντάξει βέβαια χαιρόμαστε που δεν μας φωνάζουν τα μεγάφωνα. Πάμε με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. Και ανυπομονησία για να ακούσουμε το νέο όπου μας έχει φωνάξει ο αρχηγός κύριος Σωτήρης Κοκκινόπουλος. Και μας ανακοινώνει εκείνη τη στιγμή ότι. Λοιπόν, παιδιά λέει. Σήμερα έχουμε μία πάρα πολύ καλή χορεύτρια πασίγνωστη σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο που χορεύει ζούμπα. Τη λένε Κίρστι Χέλεν. Η Κίρστι Χέλεν λοιπόν ήρθε στη Γιούπι Κάμπ και το έχουμε σε βίντεο. Άχι, άρα τα πίξελ.
τα παιδιά πέτανε εκεί, αλλά εμείς επειδή δεν το αφήναμε έτσι να πάει αυτό. Πήραμε τηλέφωνο την κυρίες και κύριοι. Και σήμερα είναι εδώ! Είναι εδώ! Πάμε κύριε Στή, έλα μπες μέσα! Όποιος δεν τρέπεται να φωνάξει! Ελάτε παιδιά! Και που λες αυτή ήταν η Κίρστη, Τζόρνταν... Ο Τζόρνταν που πήγε. Πού είσαι ρε Τζόρνταν, έχασε την Κίρστη. Αλήθεια. Πού ήσουν. Ήταν καταπληκτική, μας ανέβασε εδώ πέρα στην εκπομπή. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα μόνο στο κανάλι μας, στο UPTV και στην εκπομπή μας στο... The After School Show. Βέβαια. Οπότε συνεχίζουμε με το νούμερο 1! Το νούμερο 1, το οποίο αξίζει βεβαίως να βρίσκεται στο top των βραδιών της κατασκήνωσης, είναι η πολύ γνωστή σε όλους βραδιά απολύσεων. Θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό το βιντεάκι συμμετέχουν ο Οδυσσέας, συμμετέχει ο Αλέξανδρος ο Κατσέας. Ο Οδυσσέας που κάνει τον κύριο Τιπλαλέξη. Τον κύριο Τιπλαλέξη. Ο Κατσέας που κάνει τον κύριο Άγγελο. Τον κύριο Άγγελο. Και είναι ο Βαγγέλης που κάνει τον Κατσέα. Ο Βαγγέλης Χαραλαμπάκης που κάνει τον Κατσέα. Και ένα στέλεχος το οποίο αγαπήσαμε πάρα πολύ και μας διασκέδασε πάρα πολύ για πάρα πολλά χρόνια. Και πραγματικά τους στέλνουμε την αγάπη μας έτσι και τα φιλιά μας προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Είναι ο Ιωνάς, ο κύριος Σωτήρη Κοκκινόπουλο. Κάνει τον κύριο Σωτήρη Κοκκινόπουλο, βέβαια, τον αρχηγό μας. Είναι ένα καταπληκτικό βίντεο, το οποίο όλα αυτά τα βίντεο που σας δείχνουμε σήμερα θα υπάρχουν κάτω από το επεισόδιο αυτό τα link, ώστε να μπείτε να τα δείτε κι εσείς ξανά και ξανά και ξανά και όσες φορές έτσι θέλετε. Πάμε λοιπόν να το παρακολουθήσουμε. Με ήχο, αν γίνεται. Λοιπόν, μέρα, πρώτη μέρα στην κατασκήνωση. Μ' ακούνε όλοι, αλλού πολύ Νέα Πολιτεία. Πρώτη μέρα στην κατασκήνωση. Η αγαπημένη εκδήλωση από τον κύριο Σωτήρη εκείνη την περίοδο είναι αυτή που φοράει ο Νέα. Και από εδώ είναι ο διαχωρισμός. Εδώ πέρα έχουμε τον κύριο Αχιλέα την Πλαλέξη. Τον Οδυσσέα και δίπλα έχουμε τον κύριο Άγγελο, τον γνωστό κύριο Άγγελο, με τη λευκή την τρίχα, τον κύριο Κατσέα Αλέξανδρο. Ήταν η φέση του καπιταρίας και ο αρχηγός με το σχέ του, πέντο κρόμα. Όλα τα παιδιά που είναι 10 χρονών να πάνε στο γήπεδο του μπάσκετ. Τα αγόρια που είναι 10 χρονών να πάνε στο κήπεδο του μπάσκετ. Εδώ κάπου είδαμε και το νούμερο 1 λοιπόν της σημερινής μας λίστας. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο, πολύ συγκινητικό πλέον. Πλέον, ναι, ήταν μία από τις πιο όμορφες βραδιές τελεχών λοιπόν δεύτερης περίοδου. Δεύτερης περίοδου, έτσι. Ναι, δεύτερη. 2011. Είδαμε λοιπόν τα βίντεο τα οποία επιλέξαμε για να σας θυμίσουμε κάποιες στιγμές από τη Jupiter.
Ωραία, λοιπόν, αυτή είναι η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να μπείτε, να κάνετε like, γιατί κάναμε κατασκήνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τζόρντι που ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη συμμετοχή μου σε αυτή την εκπομπή. Είμαι πολύ περήφανη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τίτο που ήταν μαζί μας. Αυτά από εμάς. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σου, Γιούπι!